Η ντόπια αγορά και από το εξωτερικό οι πτήσει που έρχονται, κύριε Ρουσουνίδη, μου καλημέρα. Καλημέρα και σε εσά και στου τηλεθέτε. Πώ πάμε από κρατήσει, τώρα το Πάσχα δηλαδή. Κοιτάξτε, υπάρχει μια κινητικότητα, κυρίω από τη Μεγάλη Βρετανία και το Ισραήλ και κυρίω στην επαρχία που είπατε προηγουμένω, τη Σπάφου. Ε, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ε, σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και όλες οι μονάδες έχουν ήδη προγραμματίσει τα ανοίγματα τους mm. ε, περί τα τέλη του μηνός αυτού ε, Τα τρία δράστα των ξενοδοχειακών μονάδων βεβαίως στην Πάφο έχουν ήδη ανοίξει mm. ε, κάτι το οποίο σημαίνει και την επαρχή της φετινής καλοκαιρινής τουριστική σεζόν. Η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε κρατήσεις αλλά και σε τουριστική ροή, η οποία δεν είναι μεγάλη, μας δείχνει όμως ότι μπορούμε να είμαστε συγκρατημένα, αισιοδόξοι για το πώς θα κυλήσει φέτος η χρονιά. Το έχουμε πει πολλές φορές, ο πρώτος στόχος φέτος, δυστυχώς μετά και από την εξέλιξη mm. του πολέμου στην Ουκρανία, είναι να κάνουμε την χρονιά καλύτερη από την περσινή, κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι εφικτό και λόγω των άοκνων προσπάθειών που κάνει και το Υφυπουργείο αλλά και όλοι, και όλοι εμείς οι φορείς στην προσπάθεια να εμβολιάσουμε με περισσότερους δυνητικούς τουρίστες τις πτήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι αρκετές. Υπάρχει αυτή η συνδεσιμότητα η οποία είναι σπουδαία θα έλεγα υπό τις περιστάσεις mm -hmm. με προορισμούς όπως τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, Αυστρία, Ιταλία, Σκανδιναβία με πέραν των 20-25 πτήσεων εβδομαδιαίως Άρα δίδει τη δυνατότητα αυτό να μπορέσουμε να φέρουμε ακόμη περισσότερο τουριστικό κοινό και να μετριάσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει το Ουκρανικό. Τώρα, ε, ερχόμαστε στους Κύπριους. Έκλεισαν, έκαναν τις κρατήσεις τους για το Πάσχα στα ξενοδοχεία ή ακόμη είναι έτσι και έτσι τα πράγματα. Κοιτάξτε, έγιναν ε, κράτησεις θα έλεγα κυρίως σε μονάδες στην Ήπεθρο και στα Ορεινά. Ε, 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 όμως ε, θεωρώ ότι από τον Μάιο και εντεύθεν, όταν θα μπήκε σε εφαρμογή το νέο σχέδιο ενίσχυσης χώριου mm. τουρισμού, νομίζω θα είναι περισσότερη η ζήτηση και θα γίνουν πολλαπλάσια κρατήσεις από αυτού. Θα βγουν όμω να πάνε στην Ελλάδα οι Κύπροι για το Πάσχα. Ε, αυτό Σύμφωνα είναι, με τα στοιχεία, ναι, βέβαια. Αυτό διαχρονικά είναι κάτι ναι. που συμβαίνει ε, και βεβαίω μετά από δύο χρόνια εγκλεισμού και πανδημία που δυσκολεύονταν να κάνουν έτσι, έστω και αποδράσει στα τριήμερα στο εξωτερικό, νομίζω ε, θα εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία τώρα που έχουν αρθεί και όλα τα μέτρα, τα flights και το καθεξή και διευκολύνουν ιδιαίτερα την διεξαγωγή ταξιδίων αρκετοί συμπατριώτε μας νομίζω θα, θα, το πράξουν αυτό. Ε, τα ξενοδοχεία, οι ξενοδοχειακέ μονάδε έχουν προχωρήσει σε κάποια πακέτα έτσι ώστε να προσελκύσουν το, το κοινό. Και από την άλλη, έχουμε ξενοδοχεία που να μπορούμε όλοι μα να πάμε για παράδειγμα, για το Πάσχα ή ένα Σαββατοκύριακο, δεν έχουμε ή έχουμε τιμέ στα ύψη. Όχι. Ε, θεωρώ ότι και φέτο, όπω και πέρσι και την προηγούμενη χρονιά, ε, αρκετοί ξενοδοχοί θα κάνουν προσφορέ και για τον εσωτερικό τουρισμό. Mm -hmm. ε, παράλληλα με τι δεκάδε, αν όχι εκατοντάδε ξενοδοχειακέ μονάδε που θα συμβληθούν με το σχέδιο ε, του εγχώριου τουρισμού, κάτι που θα δώσει πλοιάδα επιλογούς στους συμπατριώτες μας, αν μπορέσουν να κάνουν διακοπές φθηνά και με ασφάλεια στη νησί μας, στην Κύπρο μας. Ε, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ε, θα, υπά, θα υπάρξει τεράστια επιλογή και θα μπορεί οποιοςδήποτε να κάνει διακοπές και στην Κύπρο, κάτι το οποίο μας έδειξε και η πανδημία, και ίσω είναι αυτό που έβαλε και στο κάδρο των διακομών των Κυπριακών οικογενειών και όλων εμά. έστω και κάποιε μέρε να τι στο νησί μα και να μην σημαίνουν για μα οι διακοπέ μόνο αεροπλάνο και, και εξωτερικό. εξωτερικό. Ναι. Εντάξει, έλειψε σίγουρα και το εξωτερικό, αλλά και το εσωτερικό το να φύγει από το σπίτι έλειψε πάρα πολύ. Είναι σίγουρα. ένα συνδυασμό νομίζω. Θα βλέπουμε και τι κρατήσει και το τι γίνεται και λίγο πριν από το Πάσχα, την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή, κύριε Σουνίδη, μου θα είστε και πάλι εδώ. Να είστε ευχαρίστε. καλά. Σα ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Καλημέρα.